Δύο κορυφαίοι επιστήμονες με ουσιαστική συμβολή στην προσπάθεια της ανθρωπότητας να εξερευνήσει το διάστημα και μέσα από αυτό την ανθρώπινη φύση και τον πλανήτη Γη, άνοιξαν τη νέα ακαδημαϊκή περίοδο στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Αστροναύτης της NASA από το 1998, ο Stanley Love, και νευροεπιστήμονας με εξειδίκευση στις επιστήμες του διαστήματος, η Τζάνσι Μακφί, μετέφεραν τις εμπειρίες τους, ενώ μίλησαν για τα ωφέλη συνεργασιών του διαστημικού οργανισμού με πανεπιστημιακά ιδρύματα. And we always look forward to going to new places, and especially in a university, and a technical university, where people are learning to be scientists and engineers, to let them know that there is room in space for all kinds of people. It is indeed very important that we conduct meaningful science and technology, but also that we communicate the importance of the work that we do, and we continue to approach problems creatively so that we can come up with the hard solutions that we need here on the Earth. Ο πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Μιχάλης Ζερβάκης, αναφέρθηκε στις τεχνολογίες αιχμής που αναπτύσσει το εκπαιδευτικό ίδρυμα για την ανάλυση του σήματος και της κίνησης δορυφόρων. Το Πολυτεχνείο Κρήτης, με την τεχνολογία αιχμής την οποία αναπτύσσει, μπαίνει σε διάφορες πτυχές, όπως την αεροδιαστημική, δεν είναι παράξενο αυτό. Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει ένα από τους τρεις σταθμούς διόρθωσης της αλτιμετρίας των δορυφόρων παγκοσμίως. Υπάρχουν τρεις σταθμοί, ο ένας είναι στη Γάβδο και χειρίζεται από προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης. Υπάρχουν δυνατότητες να εκπαιδεύσουμε μέσα από την κατεύθυνση STEAM, που είναι το Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. Και αυτή η κατεύθυνση δημιουργεί μια πιο ολοκληρωμένη παιδεία και είναι ένας επίσης από τα παιδεία συνεργασίας που συζητάμε. Οι κορυφαίοι επιστήμονες της NASA τόνισαν τον ρόλο της δορυφορικής καταγραφής της Γης και της συνεργασίας των σταθμών στην πρόβλεψη ακραίων φαινομένων λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, όπως αυτών που εκδηλώθηκαν στη Θεσσαλία προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες. Το διάστημα μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε την εποπτεία όλης της δημιουργίας αυτού του κύματος της κακοκαιρίας το οποίο μας χτύπησε, και ίσως θα μπορούσαμε να το αναλύσουμε για να δούμε πού ακριβώς θα χτυπήσει η κακοκαιρία και να προστατεύσουμε πολύ πιο γρήγορα τον πληθυσμό σε αυτές τις περιοχές. If you can't measure it, you can't manage it. That is, in order to control what's happening in our environment, because we're changing it right now without control. It's just happening, and we don't mean to have it happen that way. But we have to be able to measure what's going on before we can manage it. Η εκδήλωση του Πολυτεχνείου Κρήτης υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων συνεργασίας που έχει αναπτύξει με κορυφαίους διεθνείς και εθνικούς φορείς για την προβολή των σύγχρονων επιστημονικών επιτευγμάτων του, αλλά και της διασύνδεσης της έρευνας με την κοινωνία.